Ε, αρχικά να πούμε για όσου δεν μα γνωρίζουν ότι η ΟΚΔΕ είναι στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και τη τέταρτη διεθνού. Κατεβαίνουμε στι εκλογέ με πλήρη συνείδηση το ότι η δίθεν σταθερότητα που ευαγγελίζονται και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώ επίπλαστη. Ε, γιατί η πραγματικότητα είναι το, ότι το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα βρίσκεται σε μια τεράστια κρίση ε, και ιδιαίτερα και ο ελληνικό καπιταλισμό. Καμία βελτίωση ανάπτυξη δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Αλλά αντιθέτω, ο μισθό μα τελειώνει στα μισά του μήνα, η ανεργία έχει πιάσει ύψη ρεκόρ. Ε, υγεία και παιδεία έχουν διαλυθεί ενώ η οικονομία περιστρέφεται γύρω από το ξεκοκάλισμα του Ταμείου Ανάκαμψη, ε, όπω αναφέρθηκε κιόλα, ε, χωρί καμία ουσιαστική ε, παραγωγική επένδυση και μάλιστα το χρέο συνεχίζει να διωγγώνεται. Σε όλα αυτά, ουσιαστική λύση για του εργαζόμενου, του νέου για τα φτωχά στρώματα. Ε, δεν είναι εξευτελιστικέ επιδοματικέ πολιτικέ των ΠΑΣ, αλλά είναι ένα πραγματικό πρόγραμμα σωτηρία που μπορεί να εφαρμοστεί όπω λέμε εμεί από την ΟΚΔΕ μέσα από του αγώνε. Ε, να πετήσουμε ριζικά αντικαπιταλιστικά μέτρα όπω το σταμάτημα των πληστηριασμών και η στέγη για όλου, πραγματικέ αυξήσει στου μισθού και τι συντάξει, μείωση των τιμών και κατάργηση των αντεργατικών μέτρων, ε, εννοείται διαγραφή του χρέους και βαριά φορολογία στο, ε, στα υπερκέρδη του κεφαλαίου. Ε, για να πληρώσουν τελικά οι πλούσιοι, αλλά και στόψει στις ιδιωτικοποίηση και εργατικό έλεγχο σε τομεί κλειδιά τη οικονομία. Ε, ενάντια στι δημοκρατίε των κερδών Μάλιστα. και για να εφαρμόσουμε πολιτικέ που θα σημαίνουν να σηκώσουμε κεφάλι και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, στηρίζουμε του πραγματικά ενωτικού αγώνε και τα ψηφοδέλτα τη ΟΚΔΕ απαρτίζονται από ανθρώπου που συμμετέχουν στου αγώνε αυτού και όχι από λαμπερού αρχηγού και ακαδημαϊκέ περσόνε. Όταν μιλάμε για καθημερινότητα, δυστυχώ βρισκόμαστε σε συνθήκε μέσα στι οποίε καλούμαστε να χτίσουμε τη ζωή και το μέλλον μα, που είναι αρκετά σκοτεινέ και ο απολογισμό για μα είναι βαρύ. Σε μια κοινωνία με ένα σύστημα υγεία που έχει παρατηθεί, με τελικό στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίησή του, με εργασιακέ σχέσει ε, διαλυμένε, χωρί κανένα έλεγχο για τι συνθήκε υγιεινή και ασφάλεια στου χώρου που δουλεύουμε, και καλούμαστε σχεδόν καθημερινά. Ε, να σηκώσουμε το βάρο ενό πολύ μακάβριου μετρήματο, όπου εμεί μετράμε ζωέ ε, και οι πλούσιοι μετράνε τα κέρδη του. Ε, με ένα κράτο που επενδύσει στην καταστολή αντί να επενδύσει στην υγεία ε, και επενδύσει στου εξοπλισμού αντί για να επενδύσει στι κοινωνικέ ανάγκε. Ε, οι νέοι, εμεί ε, παλεύουμε με μισθού σημεία απασχόληση 200 και 300 ευρώ να βρούμε σπίτι και ενίκιο, να ανεξαρτητοποιηθούμε από τι οικογένειε ε, και όταν τα ενίκια ταυτόχρονα είναι δύο και 3 φορέ πάνω από το μισθό τη σημεία απασχόληση. Ε, και τα βασικά αγαθά το, και το ρεύμα είναι σε τιμέ απλησίαστε. Ε, τελικά έχουμε μια κοινωνία με ανθρώπου μπερδεμένου και απομονωμένου ε, που ψάχνουν να βρουν ποιο είναι δίθεν το μικρότερο κακό. Η ε, απέχουν και εντελώ από την εκλογική διαδικοσ... διαδικασία, γιατί νιώθουν ε, πως αυτά που συζητιούνται δεν του αφορούν κακώ. Ε, γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε απλά μια κυβερνητική εναλλαγή. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική ανατροπή. Εμεί, ε, οι ίδιοι που παράγουμε τον πλούτο, θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε τον έλεγχό του στα χέρια μα. Ε, όχι μέσα από αναθέσει ε, δίθεν επαγγελματίε αγωνιστέ που τελικά με τη στάση του αφήνουν ανέγκυχτο το σημερινό καθεστώ και έχουν μόνο του στόχο τη Βουλή, όπω κάνει ας πούμε, το ΚΚΕ. Αλλά πρέπει να βάλουμε φρένο σε αυτή τη μυρολατρεία και την αδράνεια Μάλιστα. και να ζωντανέψουμε εμεί, οι ίδιοι τα σωματεία, τι σχολέ, τι γειτονιέ μα, γιατί υπάρχει διέξοδο στη σκληρή καθημερινότητα και βρίσκεται μέσα στου αγώνε μα και σε κάθε μικρή και μεγάλη νίκη που μπορεί να βγει από αυτού, μέσα από τι δομέ αυτοοργάνωση. Με στόχο τελικά την οικοδόμηση μια διαφορετική κοινωνία και καθημερινότητα με ελευθερίε ανώτερε από τι αστικέ δημοκρατίε των πλουσίων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μα είναι κομβικό στη συζήτηση τη εξωτερική πολιτική να ξεκινάμε από τη μεγάλη εικόνα. Πρέπει δηλαδή να είναι ξεκάθαρο ότι οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στο ανατολικό στρατόπεδο Κίνα-Ρωσία και το δυτικό ή πανάτο Ευρωπαϊκή Ένωση οξύνονται διαρκώ. Ε, και ο κίνδυνο ενό τρίτου παγκοσμίου πολέμου με το μέτωπο τη Ουκρανία να συνεχίζει να εμορραγεί και με τι εξελίξει στον ειρηνικό είναι παραπάνω από υπαρκτό. Και οι συνέπειε που θα μπορούσε να έχει σε ένα κόσμο οπλισμένο με πυρηνικά είναι ανυπολόγιστε, έτσι. Σε αυτό το παιχνίδι παίζει και η αστική τάξη τη Ελλάδα, αλλά και τη Τουρκία. Ναι, Δημοκρατή και ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνίζονται ποιο έκανε του καλύτερου εξοπλισμού και τι περισσότερε βάσει. ενώ δεν έχει σταματήσει και η αποστολή υλικού στην Ουκρανία. Η κατάσταση αυτή είναι επικίνδυνη και οξύνει του ε, τυχοδιοκτικού ανταγωνισμού Ελλάδα-Τουρκία. Σε απάντηση σε αυτές τις πολεμοχαρείς πολιτικές ε, επιβάλλεται να αναπτύξουμε ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα. Ε, αυτό σημαίνει να έχει πραγματικά διεθνιστικά χαρακτηριστικά, να ενώσουμε τον αγώνα μας με τους λαούς τη ε, της Ευρώπης και της Τουρκίας, για να πετύσουμε λεφτά για τις δικές μας ανάγκες και όχι για εξοπλισμούς και για πολέμους. Ε, το κίνημα αυτό που θα σταματήσει τα σχέδια όλων όσων θα μας στείλουν αύριο να, πολεμήσουν, να πολεμήσουμε για τα δικά τους συμφέροντα, ε, εντυμένα οτιδήποτε ε, εθνικό ή εθνικιστικό ιδεώδες. Ε, εξωτερική και εσωτερική πολιτική που θα ωφελεί πραγματικά τους εργαζόμενους, τους νέους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα ε, μπορεί να γίνει μόνο με την ενίσχυση του αντικαπιταλιστικού αγώνα. Μάλιστα. Και η χρήσιμη ψήφο στην Όκδε σημαίνει την εμπιστοσύνη στην οικοδόμηση των αγώνων αυτών, σε ενάντια, ενάντια σε ένα κόσμο φτώχεια, διαφθορά ε, και φαραωνικών ανισοτήτων, να υψώσουμε το δικό μα ανάστημα απέναντι στην καταπίεση και τη δυστυχία. Για να ανοίξουμε το δρόμο σε μια πραγματική σοσιαλιστική δημοκρατία των εργαζομένων, ε, για ζωή και εργασία με αξιοπρέπεια με μια Μάλιστα. αριστερά επαναστατική.